Στέλλα, love girl. Είναι πάρα πολύ πεντανόστιμη, τραγανή και πάρα πολύ εύκολη κολοκυθοκεφτέδες, που αν ακολουθήσετε τα μυστικά και τα βήματα που σας δίνω, η επιτυχία θα είναι σίγουρη. Έχουμε ένα υπέροχο, καταπληκτικό περιβόλι, που όπως βλέπετε τα κολοκυθάκια μας είναι τέλεια. Θα τα κόψουμε και θα φτιάξουμε υπέροχους κολοκυθοκεφτέδες. Θα πάρω ένα μπολ, θα προσθέσω ένα σουρωτήρι και θα πάρω ένα τρίφτη. Θα τρίψω το κολοκύθι μου στο χοντρό μέρος όπως βλέπετε. Θα χρειαστώ περίπου 4 με 5 μεγάλα κολοκυθάκια. Μέσα στο κολοκύθι μου θα προσθέσω μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Θα το ανακατέψω πάρα πολύ καλά, ώστε να πάει το αλάτι παντού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσω να αποβάλω την περιττή υγρασία από το κολοκύθι μου. Θα αφήσουμε το κολοκύθι μας τουλάχιστον για 10 λεπτά, ώστε να βγάλει τα υγρά του. Μετά από 10 λεπτά το κολοκύθι μου έχει αποβάλει όλους τους χυμούς του. Πατάω πάρα πολύ καλά με τα χέρια μου, ώστε να βγάλω το νερό που έχει. Εάν για εσάς είναι δύσκολο, μπορείτε φυσικά να βάλετε το κολοκύθι σας μέσα σε μια πετσέτα και να την πιέσετε ώστε να βγουν όλα αυτά τα νερά. Μέσα σε ένα μεγάλο και ευρύχωρο μπολ έχω προσθέσει το στημένο κολοκύθι μου. Περίπου χρειαζόμαστε 450 με 500 γραμμάρια τριμμένο στημένο κολοκυθάκι. Θα χρειαστούμε ένα ματσάκι άνηθο, ένα ματσάκι μαϊντανό και ένα ματσάκι δυόσμο. Δύο μεγάλα ξερά κρεμμύδια τριμμένα. Φυσικά προαιρετικά, εάν έχουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα ματσάκι φρέσκο κρεμμυδάκι. 200 με 250 γραμμάρια φέτα της αρεσκίας μας. Δύο ολόκληρα αυγά. Ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι. Φυσικά το αλάτι και το πιπέρι μπορεί να είναι και καταβούληση. 4 με 5 μεγάλες κουταλιές της σούπας αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Σε περίπτωση που δεν έχουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τότε θα προσθέσουμε ένα φακελάκι baking powder 15 γραμμάρια και αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το αλεύρι θέλω να είναι έτσι στις κουταλιές μου, τόσο γεμάτο. Θα προσθέσουμε όλα τα υλικά. Πρόσθεσα τα αυγά, το αλατοπίπερο, θα προσθέσω το κρεμμύδι. Θα θρηματίσω τη φέτα και τα αρωματικά φυτά. Τελευταία στιγμή θα ψιλοκόψω το δυόσμο. Εάν κάνω το λάθος να το κόψω από την αρχή θα μαυρίσει. Με μία κουτάλα θέλω να ανακατέψετε πάρα πολύ καλά, ώστε να ενσωματωθούν όλα μας τα υλικά. Εάν χρησιμοποιήσετε και το χέρι σας, ακόμα καλύτερα. Ανακατέψτε. Βλέπετε, το μείγμα θέλω να είναι πράσινο. Θα δείτε πως θα φτιάξετε τους πιο αρωματικούς και τους πιο γευστικούς κολοκυθοκεφτέδες που έχετε απολαύσει ποτέ. Ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Θέλω να αφήσετε το μείγμα σας τουλάχιστον για 5 λεπτά, ώστε να βγάλει τους χυμούς του. Για να δούμε πόσο αλεύρι χρειάζεται να προσθέσουμε. Μετά από 5 λεπτά βλέπω ότι είναι ζουμερό. Βλέπετε? Και θα ανακατεύω. Προσπαθήστε οι κολοκυθοκεφτέδες σας να μην είναι πάρα πολύ ρευστοί, ώστε να μην διαλύσουν. Μην έχετε πάρα πολύ ισχυρή θερμοκρασία, γιατί θα καούν εξωτερικά και δεν θα προλάβουν να ψηθούν εσωτερικά. Βλέπετε, αυτό σημαίνει που αρχίζουν να διαλύουν ότι χρειάζεται επιπλέον αλεύρι. Τέλος.
4 κουταλιές της σούπας πάρα πολύ γεμάτες. Και θα προσθέσω και ακόμα μία και είμαι εντάξει. Ανακατέψτε πάρα πολύ καλά ώστε να απορροφήσει όλο το αλεύρι που προσθέσαμε. Δεν σημαίνει επειδή εγώ πρόσθεσα 5 κουταλιές της σούπας πολύ γεμάτες αλεύρι, τόσο θα χρειαστεί και σε εσάς. Ίσως χρειαστεί 4, ίσως και 7. Αναλόγως το πόσο υγρασία έχει το μείγμα σας. Αναλόγως το πόσο καλά ή όχι έχετε στύψει το κολοκύθι σας. Για εμένα είναι ιδανικό. Βλέπετε, εάν θέλετε φυσικά, εσείς μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αλεύρι, ώστε να τους κάνετε σταθερούς και να τους πλάσετε με τα χέρια σας. Εγώ το μείγμα μου θα το ρίχνω με το κουτάλι. Μέσα σε ένα τηγάνι πρόσθεσα ελαιόλαδο. Το έβαλα να ζεσταθεί στο 6. Δεν θέλω πάρα πολύ ισχυρή θερμοκρασία, μα ούτε και πολύ χαμηλή. Θέλω να είναι μέτρια προς ισχυρή. Αρχικά η πρώτη τηγανιά θα είναι στο 6. Σε περίπτωση που δω ότι χρειάζεται να ανεβάσω θερμοκρασία θα το κάνω. Προσθέτω έναν τους κολοκυθοκεφτέδες. Προσπαθήστε να τους φτιάξετε ομοιόμορφους. Ψήστε αργά και σταθερά, μην βιάζεστε ώστε να προλάβουν να πάρουν ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα από τη μια πλευρά. Εάν κάνετε το λάθος να γυρίζετε συνέχεια τους κολοκυθοκεφτέδες, θα πάρουν εσωτερικά πάρα πολύ ελαιόλαδο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ψηθούν σωστά και θα είναι τραγανοί. Με ένα κουτάλι και ένα πιρούνι γυρίστε προσεκτικά. Υπολογίστε περίπου η κάθε πλευρά να θέλει 2 με 3 λεπτά, όχι περισσότερο. Ελέγχω, είναι έτοιμη. Δίπλα μου έχω ένα πιάτο με χαρτί απορροφητικό και θα ακουμπήσω τους κολοκυθοκεφτέδες μου, ώστε να αποβάλουν το περιττό ελαιόλαδο. Θα συνεχίσουμε να τηγανίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και η ερώτησή σας μπορεί να είναι τώρα. Για ποιο λόγο, αφού στην αρχή οι κολοκυθοκεφτέδες μου ήταν σφιχτοί, όσο μένουν γίνονται ρευστοί? Είναι πάρα πολύ λογικό. Το κολοκύθι έχει την ιδιότητα και πάντα αφήνει χυμούς. Με αποτέλεσμα, ή να προσθέσουμε, εάν θέλουμε, επιπλέον αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ή θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με αυτόν τον τρόπο το υλικό μας γρήγορα, ώστε να μπορέσουμε να τηγανίσουμε σωστά. Εάν θέλουμε το μείγμα αυτό να το κρατήσουμε μέσα στο ψυγείο για να τηγανίσουμε αύριο, τότε σίγουρα και απαραίτητα θα πρέπει να προσθέσουμε 2 με 3 κουταλιές της σούπας επιπλέον αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Σε περίπτωση που δεν το κάνουμε αυτό, τότε το μείγμα μας θα είναι πάρα πολύ υγρό και δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα τηγανίσουμε όλους τους κολοκυθοκεφτέδες μας, εύκολα και γρήγορα. Φτιάξτε τους και δοκιμάστε τους και θα δείτε πως πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μου. Να κοινοποιήσετε το βίντεο. Όπως επίσης μην ξεχάσετε να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Για να έχουμε μια τέλεια επικοινωνία μεταξύ μας. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Μουα!